Επιστρέφω στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα όσα σας ενημερώνουμε ή με τα όσα σας ενημερώνουμε στα 39 λεπτά μετά τις 9, γιατί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το φθινοπορεινό τετράμινο 2023 με έναρξη σπουδών 2 Οκτωβρίου 2023. Και παρακαλώ την κυρία Μαρίνα Αλεξάνδρου, η οποία είναι διευθύντρια marketing και επικοινωνία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να με διορθώσει όπου κάνω λάθος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Όχι, δεν έχετε κάνει κανένα λάθος. Τα είπετε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε για αυτά. Πράγματι, είμαστε στην τελική ευθεία τώρα που δουλεύουν όλες οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας για να προετοιμαστούμε για την ομαλή έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς που ξεκινάει τώρα στις 2 του Οκτώβρη. Ένα πανεπιστήμιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που τουλάχιστον όπως γνωρίζουμε διαθέτει και το συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς προσφέρει ολοκληρωμένη δέσμη σπουδών σε πολλούς τομείς, έτσι. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια και θα έλεγα ότι διακρινόμαστε ιδιαίτερα στους τομείς της ιατρικής, οδοντιατρικής, επιστημών, υγείας και ζωής. Εδώ είναι οι πληρέστεροι δέσμοι σπουδών, που άλλωστε εδώ εμπίπτουν προγράμματα που βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των παιδιών που έρχονται σε εμάς από την Ελλάδα. Τομείς όπως είναι βέβαια η ιατρική, η οδοντιατρική, η φαρμακευτική, η φυσικοθεραπεία, οι βιολογικές επιστήμες. Όμως παρουσιάζονται και άλλα προγράμματα που είναι ψηλά στις προτιμήσεις των παιδιών, όπως είναι η νομική, όπως είναι η ψυχολογία, αθλητική επιστήμη και άλλα. Και μια μεγάλη, θα έλεγα, ένα μεγάλο κομμάτι ενδιαφέροντος προέρχεται βέβαια και για σπουδές εξ αποστάσεως, που είναι μια επιλογή για αρκετούς Έλληνες που για είτε επαγγελματικούς λόγους είτε οικογενειακούς λόγους δεν μπορούν να φοιτήσουν στα προγράμματα που προσφέρονται διαζώσεις, και με αποτέλεσμα να έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών που προσελκύεται και στη μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κυρία Αλεξάνδρου, ακόμα και για τους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχουν και εκείνη την δυνατότητα να έχουν αυτή τη μεγάλη δέσμη προγραμμάτων σπουδών που είπατε πριν από λίγο? Κοιτάξτε, δεν προσφέρονται όλα τα συμβατικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με την εξ αποστάσεως μορφή, αλλά σίγουρα προσφέρεται μια μεγάλη γκάμα προγραμμάτων τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό. Εκεί υπάρχουν τομείς, ας πούμε, της εκπαίδευσης, δηλαδή ένα πρόγραμμα που έρχεται τώρα στο μυαλό μου, ειδική ενιαία εκπαίδευση, που έχουμε και μια αγαστή συνεργασία με το ΕΚΠΑ στην Αθήνα. Εκεί υπάρχει μεγάλη προτίμηση, ή στον επαγγελματικό προσανατολισμό, δημόσια διοίκηση, ψυχολογία. Όλα αυτά είναι προγράμματα που προσφέρονται στη μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που προσφέρει ακριβώς τα ίδια συγκριτικά πλεονεκτήματα, παρόλο που θα έλεγα ότι το COVID βοήθησε στο να μπει στο μυαλό του κάθε ενδιαφερόμενου ότι οι σπουδές εξ αποστάσεως έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα με τη συμβατική μορφή, και εκεί σίγουρα υπάρχουν πολύ διαφορετικά προγράμματα από την τεχνολογία όπως είναι το Artificial Intelligence και το Cyber Security μέχρι τομές ψυχολογίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικός προσανατολισμός κλπ. Και όπως θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που μας ενημερώνατε για διάφορα από το πανεπιστήμιο, εδώ ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να επιλέξει και να σπουδάσει το αντικείμενο που θέλει, να σπουδάσει την πρώτη του επιλογή, και μάλιστα το ενδεικτικό που το έχω κρατήσει αυτό που μας λέγατε είναι ότι και είναι άμεσο το πτυχίο να συνδέεται ή ότι συνδέεται με την αγορά εργασίας. Ναι, αυτό που έχετε θίξει θεωρώ ότι είναι και ιδιαίτερα σημαντικό για όλα τα παιδιά που μας ακούν τώρα. Η εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και σε όλα τα μη κρατικά πανεπιστήμια της χώρας, γίνεται άνευ πανελληνίου. Βέβαια, εδώ υπάρχουν ειδικά ακαδημαϊκά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται και τα ορίζει η κάθε σχολή. Αυτό όμως δίνει μια αυτονομία στον υποψήφιο φοιτητή να επιλέξει και να σπουδάσει το αντικείμενο που θέλει.
Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και η Κύπρος γενικά διακρίνεται για την καλή οργάνωση. Δεν έχουμε καταλήψεις, δεν έχουμε διακοπές. Ένα παιδί που θα έρθει εδώ και θα κάνει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στα 4 χρόνια ξέρει ότι θα έχει το πτυχίο. Και πέρα από αυτού, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διακρίνεται γιατί η απόφοιτή μας, ένα πολύ ψηλό ποσοστό που ξεπερνά το 85%, βρίσκουν δουλειά μέσα σε 6 μήνες από την αποφοίτησή τους στο αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει. Βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των εργοδοτών οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, που πιστεύω αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό κριτήριο γιατί να επιλέξει κάποιος να σπουδάσει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε με κυρία Αλεξάνδρου ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσδέχεται αιτήσεις 2 φορές το χρόνο, γιατί έχετε και το φθινοπορεινό και το αιρινό εξάμηνο, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Είναι, θα έλεγα, μια πρακτική που διακρίνει κυρίως τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια και υλοποιήθηκε από τα πανεπιστήμια εδώ στην Κύπρο και τα κρατικά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Να πούμε βέβαια όμως ότι δεν είναι όλα τα προγράμματα που ξεκινούν κατά το δεύτερο μας τετράμινο που ξεκινά τον Φεβρουάριο. Παράδειγμα, η ιατρική και η οδοντιατρική ξεκινάνε μόνο μια φορά το χρόνο, γιατί τα παιδιά κάνουν συνεχόμενα μαθήματα, δηλαδή τα μαθήματα του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου παρουσιάζουν μια συνοχή και το καλοκαίρι πάνε για την πρακτική άσκηση, οπότε εκεί έχουμε εισαγωγή μια φορά το χρόνο. Mm. Καλό είναι τα παιδιά να προσεγγίζουν τους συμβούλους σπουδών που έχουμε. Το γραφείο εισδοχής ανά πάσα στιγμή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή μέσω ενός email και θα μπορέσουν εκεί οι συμβούλοι μας να καθοδηγήσουν τα παιδιά ανάλογα με τις επιλογές και τα δεδομένα τα οποία διακρίνουν τον κάθε υποψήφιο και την κάθε οικογένεια. Και όπως είχα μάθει, η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ήταν ορόσημο για την ιατρική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Σηματοδότησε και την έναρξη της λειτουργίας του παραρτήματος στη Φραγκφούρτη, έτσι. Πραγματικά, η ίδρυση της ιατρικής μας σχολής στη Φραγκφούρτη, στην καρδιά της Ευρώπης, αποτελεί μέρος του στρατηγικού μας σχεδιασμού για διεθνοποίηση. Επιπρόσθετα είναι και μια επιβεβαίωση της διεθνούς αναγνώρισης και του κύρους πλέον του Πανεπιστημίου μας, που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον τόπο, μιας και είναι το πρώτο παράρτημα Κυπριακού Πανεπιστημίου που λειτουργεί εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τα εχέγγυα και την εμπειρογνωμοσύνη για να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα και δε στο πρόγραμμα ιατρικής πέρα από τον γεωγραφικό μας χώρο. Το παράρτημα μας στην Φραγκφούρτη πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ένα τεράστιο και ψηλό ενδιαφέρον για εγγραφές. Έχει ήδη εγκριθεί και από το World Federation for Medical Education και βέβαια να τονίσουμε ότι η ιατρική εκπαίδευση που παίρνουν τα παιδιά της ιατρικής είτε εκπαιδεύονται στην Λευκοσία, στην ιατρική σχολή στη Λευκοσία ή στη Φραγκφούρτη είναι πανομοιότυπο. Μόνος ή άλλως εντάσσεστε στα 72 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια, με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια από το QS Top Universities, που είναι ένα από τα πιο ισχυρά, θα έλεγα, σώματα αξιολόγησης πανεπιστημίων και δε σε σημαντικούς τομείς όπως είναι η διδασκαλία, η απασχολησιμότητα, εδώ είναι και το 85% που έχουμε αναφέρει, η διεθνοποίηση, παράρτημα στη Φραγκφούρτη, διεθνείς φοιτητές, για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, τις υπηρεσίες και το πτυχίο ιατρικής που είναι και το μοναδικό πτυχίο στην περιοχή με αυτή τη διάκριση. Αλλά φαίνεται και από τα στοιχεία, κυρία Αλεξάνδρου, ότι αποτελείται επιλογή και για τους Έλληνες φοιτητές, γιατί μέσω αυτών μαθαίνω ότι από τους 8.500 φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η ελληνική φοιτητική κοινότητα είναι αρκετά μεγάλη, καθώς σπουδάζουν 3.500 Έλληνες φοιτητές στην Κύπρο. Αυτό είναι αλήθεια και μας τιμά ιδιαίτερα και τονίζω εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι και η πρώτη επιλογή Ελλήνων φοιτητών. Θεωρώ ότι η οργάνωση, η ποιότητα, η αναγνώριση, το μοντέλο εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει μια ιδανική επιλογή. Οι σπουδές στην Κύπρο, τα παιδιά σπουδάζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον
Και να τονίσω ότι παραμένουμε μια ελληνική επιλογή εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχονται εδώ τα παιδιά και γεύονται, θα έλεγα, όλα τα πλεονεκτήματα του αγγλοσαξονικού αμερικάνικου συστήματος εκπαίδευσης, οργάνωσης προσφοράς προγραμμάτων, υποστήριξης υποδομών. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε και τις υπηρεσίες στήριξης που προσφέρουμε εδώ. Ένα είναι το κέντρο καριέρας, όπου βοηθάς τα παιδιά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε ναι, η Κύπρος και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μια ιδανική επιλογή. Και συγχρόνως να κλείσω λέγοντας ότι είμαστε και ένας οικονομικός προορισμός. Αν συγκριθούμε στο συνολικό κόστος σπουδών με επιλογές όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, που μετά το Brexit αντιλαμβάνεστε τα κόστη έχουν ανεβεί, ακόμη και η περίπτωση της Ολλανδίας που έχει με χαμηλότερα δίδακτρα, αλλά το κόστος ζωής και διαβίωσης είναι ιδιαίτερα ψηλό. Σε αυτό ακριβώς θα πήγαινα στη συνέχεια, αλλά με προλάβατε. Για εκείνους που μας ακούν αυτή την ώρα, για να τους δώσουμε λίγο πολύ να καταλάβουν ποιο είναι εκείνο το οικονομικό μέγεθος και η διαφορά, και γιατί λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά ότι είναι πολύ πιο οικονομικά τα πακέτα σε ό,τι έχει να κάνει με τις σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ναι, ναι, ακριβώς. Στην Κύπρο ένα συνολικό ετήσιο κόστος δίδακτρα διαβίωση δεν θα ξεπεράσει τις 19-20.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιο ποσό στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αρκέσει για τη διαμονή. Τα κόστη πραγματικά έχουν ανεβεί στα ύψη, όπως είναι και τα δίδακτρα. Να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι οι αιτήσεις εισαγωγής, η διαδικασία συνεχίζεται από τους φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στο φθινοπωρινό τετράμινο 2023 με έναρξη σπουδών 2 Οκτωβρίου, έτσι? Πολύ σωστά. Παροτρύνω όλα τα παιδιά που τώρα είναι στην τελική ευθεία, που έχουν ξεκαθαρίσει κάποιες επιλογές που προφαρώς ανέμενα, να προσεγγίσουν το γραφείο εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 22713 00, με κωδικό 00357 για Κύπρο. Εκεί οι σύμβουλοι σπουδών θα τους καθοδηγήσουν για τα προγράμματα σπουδών, τις κατάλληλες επιλογές βάσει των δικών τους δεδομένων, και να τους καθοδηγήσουν και για όλη τη διαδικασία εξέβρεσης κατάλληλης διαμονής, και όχι μόνο. Για ό,τι χρειάζονται, οι σύμβουλοι σπουδών είναι στη διάθεση των παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Αλεξάνδρου. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.